Η τελική ρωσική επίθεση στο Κίεβο φαίνεται ότι ξεκινά. Βίντεο δείχνει ένα ρωσικό κομβόι με τεθωρακισμένα άρματα μάχης τύπου BMP-2 και TAF-80 BVM να εισέρχονται στην περιοχή του Κιέβου. Επίσης οι Ρώσοι κατέριψαν σήμερα 3 ακόμα ουκρανικά μαχητικά SU-27 κοντά στην Πολτάβα, ένα αεροσκάφος εγγύης υποστήριξης SU-25 στο Γκόστομελ του αεροδρομίου Αντόνοφ και 2 ελικόπτερα MI-24 στην περιοχή Μακάρο. Οι Ρώσοι εισέρχονται στο Κίεβο από την πλευρά του άξονα του Δνίπερου, ο ποταμός δηλαδή που διαπερνά την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου η μεγάλη φάλαγγα στα ανατολικά του και μία μικρότερη δυτικά του ποταμού, όλες με προέλευση από τη Λευκορωσία. Η κίνηση επιβεβαιώθηκε από τον πρώην στρατιωτικό σύμβουλο της Άγγελα Μέρκελ, στρατηγό Έριχ Βαντ. Τις επόμενες ώρες η στρατιωτική προσπάθεια των Ρώσων θα εστιαστεί στο Κίεβο, δήλωσε. Ο τελευταίος, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, κατέριψε τους μύθους των ελληνικών φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ και των αστείων στην πλειοψηφία τους αναλυτών, τονίζοντας ότι πρώτον οι Ρώσοι αισθάνονται πολύ ασφαλείς και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προελάσουν γρήγορα, δεύτερον έχουν άλλη τακτική από αυτήν που νόμιζαν οι δυτικοί και τρίτον δεν υπάρχει ενεργός ουκρανική αεροπορία πλέον. Ο Έριχ Βαντ είναι απόστρατος στρατηγός της Μπάνεσβα. Διατέλεσε σύμβουλο στρατιωτικής πολιτικής της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ από το 2006 έως το 2013. Η ρωσική στρατηγική στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι να περικυκλώσει τα μεγάλα αστικά κέντρα στην Ουκρανία και να αφήσει πολλούς πρόσφυγες έξω. «Πολλοί δεν μπορούν να φύγουν από εκεί και δεν θέλουν καν να φύγουν», συνέχισε ο Βαντ αναφερόμενος στους ρωσόφωνους κατοίκους. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναφερόμενος στη ρωσική τακτική, είπε «Οι Ρώσοι πηγαίνουν σε αυτές τις πόλεις επιλεκτικά για να εξουδετερώσουν σημαντικά κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές υποδομές. Δεν πάνε για να τις καταλάβουν. Αυτή είναι η στρατηγική των Ρώσων, με την οποία θα πάρουν το χρόνο τους. Παίζουν με το χρόνο γιατί θέλουν να στεγνώσουν αυτά τα παγιδευμένα αστικά κέντρα από τις νυν κυβερνητικές δομές. Σε ερώτημα γιατί η ρωσική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή μήκους 64 χιλιόμετρων έξω από το Κίεβο δεν έχει προχωρήσει, οι αστειότητες δηλαδή περί έλλειψης καυσίμων και τροφής μετά από μία εβδομάδα, σταμάτησαν να ακούγονται από Έλληνες και δυτικούς αναλυτές. Η πομπή δεν έχει κολλήσει», εξήγησε ο Βαντ. «Μπορείτε πραγματικά να δείτε ότι οι Ρώσοι αισθάνονται πολύ ασφαλείς. Δεν υπάρχει ουκρανική αεροπορία και η απόδειξη είναι ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν τρόπο να εξαλείψουν αυτόν τον φαινομενικά γελίο στόχο από στρατιωτική άποψη. Γι' αυτό και οι Ρώσοι αισθάνονται ασφαλείς και έχουν παρκάρει εκεί. Αλλά οι ενέργειες τις επόμενες ημέρες προς το Κίεβο θα ενταθούν σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Ουκρανούς, που αμήνονται γενναία. Δύσκολα θα αντέξουν». Με βάση τις πληροφορίες του Ρωσικού Υπουργείου, από την αρχή της εισβολής μέχρι σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 2.396 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.